Πυρετώδης η προετοιμασία της περιφέρειας Κρήτης προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα για τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου. Χθες οι Δήμοι παρέλαβαν τους σάκους με το εκλογικό υλικό καθώς και τα τάμπλετ, τα οποία στη συνέχεια διανεμήθηκαν στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Σε σύνολο 31 ψηφοδελτίων έχουν παραλυφθεί τα 30. Και οι σταυροί οι οποίοι θα βάζουμε σε αυτή την εκλογική διαδικασία είναι μέχρι 4. Είναι η πρώτη φορά που τυχαίνει να ψηφίζω σε ευρωεκλογές. Η καθημερινότητα, το πώς είναι. Εντάξει, κάποια πράγματα για μένα πρέπει να αλλάξουν. Κυρίως η ακρίβεια παίζει σημαντικό ρόλο. Μέχρι 4 υποψήφους ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οι εκλογές, με τις κάλπες να ανοίγουν αύριο Κυριακή στις 7 το πρωί, ενώ θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας, γιατί μας έχουν μάθει να υποτιμούμε το ότι είμαστε Έλληνες και ότι έχουμε γνώσεις. Και όμως τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Εσείς θα ψηφίσετε? Όχι. Δεν θα ψηφίσετε. Όχι. Είστε απογοητευμένοι, γι' αυτό δεν πάτε στην κάλπη? Ναι. Να βγει κάποιος να κάνει το καλό. Να στηρίξει και εμάς, να κοιτάξει λίγο τη μεσαία τάξη. Βασικό για εσάς τι είναι? Οι αυξήσεις. Το τεμπολόγιο της ΔΕΗ που άλλαξε. Η ανεργία. Η ιατρική περίθαψη. Τα εκλογικά τμήματα σε όλο το νησί ανέρχονται σε 1.140. 557.955 είναι οι εκλογοί στην Κρήτη, εκ των οποίων οι 264.353 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, οι 148.689 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, οι 75.771 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και 69.142 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στην επιστολική ψηφοφορία που έχουμε για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές, που σε αυτή την περίπτωση, αν ο φάκελος της ψηφοφορίας της επιστολικής δεν έχει παραλυφθεί μέχρι την προηγούμενη των εκλογών, στις 5 η ώρα το απόγευμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, αντίστοιχα από την έχει συσταθεί μια επιτροπή που συλλέγει αυτή την επιστολική διαδικασία, θα ειδοποιηθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του κάθε εκλογικού τμήματος και θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ψηφίσουν με φυσική παρουσία πια. Συνολικά 31 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων έχουν εγκριθεί από τον Άριο Πάγο για να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία με 1.168 υποψηφίους να ρίχνονται στη μάχη των ευρωεκλογών. Ο λαός πεινάει και αυτοί ξανοίγουν τις καρέκλες. Αυτά ξέρω να πω. Εννοείται ότι πρέπει να ψηφίσουν. Αλλά να πάνε προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Ξέρετε πώς είναι υποψήφοι? Μόνο εγώ δεν είμαι. Οι ψηφοφόροι στην Ελλάδα καλούνται να εκλέξουν συνολικά 21 ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκλέξει 720 ευρωβουλευτές, 15 περισσότερους σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για μεγάλο ποσοστό αποχής, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 η αποχή στο σύνολο της Ευρώπης έφτασε στο 49,4%. Για εσάς τι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή σας στην κάλπη? Η σταθερότητα και η εξοικονόμηση χρημάτων. Σίγουρα παίζει ρόλο η ανεργία, η ακρίβεια. Όλα αυτά είναι κριτήρια τα οποία απασχολούν τους νέους. Η αγωνία κορυφώνεται για τους υποψηφίους, ενώ γύρω στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής θα δοθεί μια πρώτη καλή εικόνα των ποσοστών που θα λάβει κάθε κόμμα, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών.